Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε μέσα στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως μία εκπληκτική συλλογή αυγών της κυρίας Χαρίκλειας Καρδαρά Ανδρικά, η οποία κατάγεται από τον Πειραιά αλλά ζει πάρα πολλά χρόνια στον πολύ όμορφο Κολυνδρό. Τα αυγά αυτά τα οποία έχει συλλέξει εδώ και 35 χρόνια μας τα έχει δώσει μέσα να τα εκθέσουμε στην Μητρόπολη μέσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων που ετοιμάζουμε ως Μητρόπολη, ως πολιτιστικός οργανισμός, οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας και πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, ως δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας. Είναι μια εκπληκτική συλλογή, είναι χωρισμένη σε θεματικές ενότητες. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με τη θρησκεία, με το ζώο, με τη φύση, με τοπία. Υπάρχουν αυγά χειροποίητα, υπάρχουν αυγά κατασκευασμένα από φυσικά υλικά όπως κρύσταλλο, γυαλί, πορσελάνη, μέταλλο, ακόμα και από φυτά. Είναι αυγά χειροποίητα, είναι αυγά τα οποία προέρχονται από πουλιά όπως από χήνες, πάπιες, ακόμα και από αηδόνια. Είναι αυγά στολισμένα με διάφορα υλικά και πιστεύουμε όλοι μας ότι θα εντυπωσιάσει η παρουσίαση αυτής της εκθέσεως όλο το κοινό της Κατερίνης και βεβαίως τους μαθητές μας, οι οποίοι είναι και στην πρώτη προτεραιότητα. Θα ήθελα να πω ότι τα εγγένεια της εκθέσεως αυτών των 1.000 περίπου αυγών θα ξεκινήσουν 5η, 15 Μαρτίου 7.30 το απόγευμα εδώ στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως, εδώ που είχαμε φιλοξενήσει και στα Εκατερίνια την πολύ όμορφη συλλογή του κυρίου Ηλία του Σεϊταρίδη με τα ρολόγια. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 με 15 Μαΐου, θα είναι ανοιχτή καθημερινά 9 με 2 το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ το απόγευμα θα είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8. Επειδή όμως μεσολαβεί και η Μεγάλη Εβδομάδα, η έκθεση θα παραμείνει κλειστή τη Μεγάλη Εβδομάδα όπως και την επομένη εβδομάδα της διακινησίμου και θα ανοίξει πάλι τις πύλες της για το κοινό την Δευτέρα του Θωμά. Εμείς περιμένουμε όλους εσάς να ανταποκριθείτε και σε αυτό το νέο κάλεσμα, άλλωστε είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουμε για το 2011, να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Σας περιμένουμε αύριο το απόγευμα στις 7.30 στα εγγένεια της εκθέσεως, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της εκθέσεως θα είμαστε ανοιχτοί για να έρθετε και να θαυμάσετε πραγματικά αυτόν τον υπέροχο θησαυρό, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως, και να θαυμάσουμε αυτά τα πραγματικά έργα τέχνης.